Είναι η ώρα για να υποδεχθώ το σημερινό μας καλεσμένο. Φιλοξενούμε σήμερα στο Happy Hour τον ηθοποιό Ανδρέα Κουτσόφτα. Καλησπέρα. Ελπίζω να μην κουράστηκες να περιμένεις πίσω. Καλώς ήρθες, Ανδρέα μου. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, καλά. 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 Παρακαλώ. Αυτό που λόγω των ρόλων κάθε φορά αλλιώς σας περιμένω και αλλιώς μου έρχεστε, είναι εκπληκτικό. Μα πρέπει να γίνεται αυτό. Ναι. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει φέτος. Τη μία έγινε με τον φίλο στο Γιώργο τον Κυριάκο που μπήκε μέσα και δεν είχε τα μουσια. Καλά, όμως ήταν τεράστια αλλαγή νομίζω. Και ναι, σαν εδώ σε πέμπει και βλέπω ξαφνικά κάποιο μπήκε με το μουσάκι και λέω κάποιος άλλος ήρθε. Δεν μπόρεσε να έρθει ο Ανδρέας. Έστειλε κάποιος στη θέση του. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα. Και πάλι εδώ, λίγο έτσι μετά από ένα χρόνο περίπου τηλεοπτικά, ναι. Αλλά πλούσια θεατρικά. Αρκετά. Έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα αυτό το τελευταίο χρόνο. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά πρώτα θα πούμε για τη γυναίκα με τα μαύρα. Ωραία. Που κάνετε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Θα ανακοινωθεί επίσημα και από τον παραγωγό μας και από τον σκηνοθέτη στο σελίδα μας στο Facebook, αλλά και... αυτή την εβδομάδα κάνετε πρεμιέρα. Εγώ δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα. Δεν μπορείς να ανακοινώσεις. Δεν μου επιτρέπεται να ανακοινώσω. Μάλιστα. Αλλά, ωραία. Θα μπείτε στη σελίδα στο Facebook η γυναίκα με τα μαύρα. Θα ψάξετε να τη βρείτε ή μπορείτε να μπείτε στη σελίδα Θέατρο Διόνυσος. Μάλιστα. Και εκεί, λοιπόν, και θα μάθετε για το πότε θα κάνουν πρεμιέρα τα παιδιά. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα event γύρω. Ναι, γιατί είναι και λίγο έτσι και το... Είναι μυστηριώδες είναι, το έργο. Είναι. Για πες μας, λοιπόν, για τη γυναίκα με τα μαύρα. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα. Αρχικώς το έργο είναι τώρα στο Λονδίνο 30 χρόνια. Mm. Παίζει είναι από τα μακροβιότερα έργα, έτσι είναι. Είναι το δεύτερο. Ναι. Ναι. Και ήρθε αυτή η ιδέα να γίνει η παράσταση στην Κύπρο από τον μεταφραστή μας, τον σκηνοθέτη, τον Ανδρέα τον Κυριάκου και τον Χριστόδουλο τον Μαρτά, εν ώψη αυτών των 30 χρόνων που τρέχει η παράσταση στο Λονδίνο. Λοιπόν, το έργο είναι ένα γοτθικό, μεταφυσικό θρίλερ. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό το βιβλίο όταν γράφτηκε ήταν και αφορμή για να επανέλθει ξανά στη μόδα, συγγνώμη, ναι. Το γοτθικό θρίλερ. Μάλιστα. Ήτανε... ναι. Γράφτηκε το 83, το 89 έγινε η διασκευή για το θέατρο. Αρχικά η διασκευή έγινε για να παίζεται σε μπαράκια στο Λονδίνο και εκ των υστέρων μπήκε στις θεατρικές σκηνές. Ναι. Λοιπόν, και είσαι εσύ με την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν και τώρα η ιστορία έχει να κάνει με έναν δικηγόρο, ο οποίος πάει σε μια περιοχή απόμακρη του Λονδίνου, μια πολύ μικρή περιοχή, εκεί είναι ένα σπίτι. Σε αυτό το σπίτι έμενε μια γυναίκα και αυτός πάει, αφού έχει πεθάνει αυτή η γυναίκα, για να αναλάβει την διαθήκη της. Μάλιστα. Ωραία. Και εκεί αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. Να μην τα πούμε όλα, γιατί ναι, να μην τα πούμε επειδή είναι όλα, και μεταφυσικό, είναι και έτσι και thriller κλπ. Αλλά πάνω εκεί κινείται περίπου η ιστορία. Εσύ, ο Χριστόδουλος Μαρτάς και η Άντρη Σεργίου είναι η γυναίκα με τα μαύρα, φαντάζομαι. Μάλιστα, την αποκαλύψαμε. Μα μια γυναίκα είναι, οπότε φαντάζομαι ναι. Θα θέλαμε να είναι μια από τις εκπλήξεις. Α, μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη. Δεν το ήξερα. Δεν με προειδεάσατε. Να το αφήσω να εωρείτε. Συνήθως, επειδή συνηθίζω όταν είναι οι παραστάσεις και λέω όλους τους συντελεστές εγώ. Ωραία, εντάξει. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Δεν πειράζει, ναι. Σε μια, φαντάζομαι, από ό,τι τουλάχιστον έχω έτσι πληροφορηθεί, μια ωραία μετάφραση του Φρίξου του Μασούρα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σκηνικά η Σταύρη η Παπά, κοστούμια η Κατερίνα η Τάκα, σκηνοθετεί ο Ανδρέας ο Κυριάκου, μουσική Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, φώτα Γιώργος Λάζογλου και παίζω εγώ ο Χριστόδουλος ο Μαρτάς και η Άντρη Σεργίου. Και όταν θα ξεκινήσετε. Και βοηθός σκηνοθετή ναι. Ανδρέας Γεωργίου. Μάλιστα. Και όταν θα ξεκινήσετε, θα παίζετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μάλιστα. Ναι. Και όταν ξεκινήσουμε, θα παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ανδρέα μου, πόσο άλλαξε η ζωή σου όλη αυτή τη χρονιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε περίπου ένα χρόνο να τα πούμε εμείς τηλεοπτικά. Ναι. Θεατρικά σε έχω δει.
τι να, οι πέτρες, η γίδα, το One for Sorrow. Mm-hmm. Revolt She Said, Revolt ναι. Again, το δωμάτιο του Γιώργου, που τρέχει ακόμη στα σχολεία. Λοιπόν, γίνονται πράγματα, έρχονται ναι. πράγματα, πάω και τα βρίσκω, έρχονται και με βρίσκουν. Το κάθε τι αφήνει κάτι πάντως, ναι. το μόνο σίγουρο. Γίνονται μετατοπίσεις. Αυτό. Ναι, πολλές. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενες ή θυμάμαι ότι πέρσι που συζητούσαμε ήταν μετά τον ήχο του όπλου, αν θυμάσαι που είχαμε ναι. βρεθεί. Ακόμα έτρεχε ο ήχος του Ναι, έτρεχε όταν ναι. ήρθες στην εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έκτοτε έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα που λες μέσα σε ένα χρόνο. Φαντάζομαι ότι, επειδή δεν μπορεί να σου έγινε γίνει καμιά φορά η ερώτηση αυτή, να μην το συνειδητοποιείς πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Όχι. χρόνο. Όχι. Δεν συνειδητοποιείς πόσα πράγματα γίνονται σε έναν χρόνο, ναι. αν το αφήνεις και το ακολουθείς όπως σε πάει. Ναι. Αλλά εντάξει, σε κάποια φάση, εκεί που θα κάνεις το release και κοιτάξεις λίγο πίσω, τότε ναι, συνειδητοποιείς ότι γίνονται πράγματα. Είναι καταστάσεις και πράγματα τα οποία έρχονται, όπως λες, είτε έρχονται σε βρίσκουν, είτε τα βρίσκεις. Mm-hmm. Ωστόσο, σαφώς, αυτό προσθέτει σε εσένα, προσθέτει στο βιογραφικό σου, προσθέτει mm-hmm. στην εμπειρία σου. Θεωρείς λοιπόν ότι κάνοντας καινούργια πράγματα συνεχώς βελτιώνεσαι ή εξελίσσεσαι? Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Βελτιώνεσαι και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, εξελίσσεσαι και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Mm. Δηλαδή, εάν δεν πάρεις τίποτα από όλα αυτά που κάνεις, τότε είσαι στάσιμος. Είναι... τότε... πρέπει να αρχίσεις να το ψάχνεις από αλλού. Τι γίνεται, γιατί μένω στάσιμος, γιατί... ναι. Είναι διαφορετικό αυτό. Οπότε, διαφορετικό εννοώ, το δίλημα αυτό είναι λίγο έτσι ύπουλο. Ναι. Διότι άμα πεις μόνο βελτιώνω, μη μόνο εξελίσσομαι, στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί ναι. να πας μόνο προς τη μια πλευρά ή προς την γίνεται, άλλη. Ναι. Δεν γίνεται. Εσένα τι σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις? Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες, OK, κάνω μια δουλειά, έρχεται η επόμενη. Mm. Ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Κοίτα, δεν δουλέψω, θα μείνω άνεργος. Α, γι' αυτό. Επίσης, είναι ευλογία που μπορώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Mm. Οπότε... δηλαδή, το μόνο κίνητρο είναι αυτό, του να συνεχίζεις, λέει, για να έχεις τη δουλειά, ή είναι και κάτι άλλο εσωτερικό, ή... Εννοείται ότι είναι και κάτι άλλο εσωτερικό. Αν δεν ήταν κάτι άλλο εσωτερικό, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Ναι. Ναι, γιατί όπως είχαμε ναι. πέσει και πέσει, είχες ασχοληθεί και με τη γυμναστική. Ναι. Ασχολείσαι ακόμα με τη γυμναστική. Για μένα. Για σένα. Ναι. Έχεις αφοσιωθεί περισσότερο πλέον ναι. στο θέατρο. Ναι. Εννοείται ότι τόση έκθεση σίγουρα είναι κάτι, είναι μια εσωτερική ανάγκη. Mm-hmm. Η οποία καλύπτεται τις περισσότερες φορές στη σκηνή. Τώρα ακόμα δεν έχω ανακαλύψει τι είναι αυτό όμως. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα. Δεν δηλαδή, αν έχεις ανακαλύψει, τι είναι αυτό που σε κάνει. Γιατί πέρσι η αλήθεια είναι ότι ήσουν λίγο έτσι, σαν να πατάς σε δύο βάρκες. Ναι. Από αυτά που είχαμε πει πέρσι. Έτσι. Ήταν και λίγο η αρχή όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά φέτος είσαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος μεν στην πορεία, ωστόσο ακόμα το ψάχνεις. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είμαι ποτέ σε θέση να το απαντήσω αυτό. Ναι. Ίσως. Μετά τα 40 που είπε και ο Παπαβασιλείου ότι γίνεσαι ηθοποιός. Α, μετά τα 40 είναι. Ναι, αλλά, το είπε ο Παπαβασιλείου. Ναι, αλλά περίμενε. Αλλά... τον οποίο θαυμάζω. Ναι, αλλά εξαρτάται και από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει. Γιατί αν κάποιος αποφασίσει στα 35 του να γίνει ηθοποιός, τι σημαίνει? Ότι σε 5 χρόνια έγινε? Α, ναι. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Ναι. Ναι. Είναι κάπως λίγο. Πρέπει να έχει, να κάνει και λίγο και το τι κουβαλάς και το τι εμπειρίες ναι. έχεις, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Μόνο αυτό δεν είναι. Ωστόσο. Επιμένεις θεατρικά? Επιμένω θεατρικά και νομίζω ότι αυτό ήρθε και από μόνο του. Mm. Δεν είναι ότι ακύρωσα την τηλεόραση. Ναι, μεν μου αρέσει το θέατρο περισσότερο από ότι μου αρέσει η τηλεόραση, αλλά αυτό μόνο του εξελίχθηκε. Ναι. Και μας είχε πει κάποτε ένας καθηγητής ότι αυτό σε διαλέγει, δεν το διαλέγεις. Ναι, εσύ δεν είσαι αρνητικός, ας πούμε, στο να Όχι, κάνεις τηλεόραση. Όχι, δεν είμαι αρνητικός ναι. στο να κάνω τηλεόραση. Ναι. Εννοείται δεν είμαι αρνητικός. Έχω κάνει τηλεόραση. Ναι, και έχεις κάνει. Ναι. Ναι, ήσουν και στη Γαλάτια ναι. πέρσι. Και Κάρμα. Και Κάρμα έχεις κάνει. Και φέτος έχω κάνει Κάρμα. Ναι. Αλλά
μέχρι στιγμής. Και το θυμάμαι το περσινό το επεισόδιο ήταν συγκλονιστικό. Ήταν πάρα πολύ. Όπως τα περισσότερα επεισόδια ναι, της σειράς. Εντάξει, ναι, εντάξει. Αυτή η δουλειά είναι. Είναι ευλογία για όλους όσους έχουν καταφέρει να συνεργαστεί. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το project όλο. Ναι. Ωστόσο λοιπόν, θεωρείς ότι ζορίζεσαι με κάποιους ρόλους τους οποίους έρχονται κάποιοι σκηνοθέτες και σου αναθέτουν ή το θεωρείς ότι okay, ακόμα δεν έφτασες στο σημείο να ζορίζεσαι. Δεν γίνεται να μην ζορίζεσαι. Αν δεν ζορίζεσαι σημαίνει ότι δεν σε αφορά προσωπικά. Κάτι που σε αφορά προσωπικά πρέπει να σε ζορίζει για να σε πάει ένα βήμα παρακάτω. Και μέσα από αυτό έρχεται και εξέλιξη που λέγαμε προηγουμένως και η βελτίωση. Δηλαδή αν δεν ζοριστείς δεν υπάρχει ούτε εξέλιξη ούτε βελτίωση. Δεν γίνεται. Πρέπει να ζορίσεις και το μυαλό σου και τον σκηνοθέτη σου και το σώμα σου και όλα. Η διαδικασία της προετοιμασίας του ρόλου για σένα είναι κάτι το οποίο είναι ψυχοφθόρο, είναι παραγωγικό, είναι δύσκολο. Όλα. Είναι όλα. Mm. Είναι όλα. Και σκοτάδι πολύ και ψάχνεις να βρεις φως από κάπου. Ναι, είναι επίπονη η διαδικασία είναι επίπονη τις περισσότερες αυτή, ναι. φορές. Ναι. Από τη σχολή, επειδή είσαι τη σχολή του Καρόλου Κούλα, θυμάμαι, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, τι σου έμεινε σε σχέση με το θέμα το ότι okay. Και η συγκεκριμένη σχολή φέρει και ένα όνομα πολύ βαρύ. Ναι, είναι βαρύ. Είναι βαρύ πολύ το όνομα. Αλλά ότι σου έμεινε επαγγελματικά με την έννοια τώρα που είσαι στην πράξη, που το δουλεύεις. Αυτό που έβλεπα στους καθηγητές μου ήταν η αφοσίωση που είχαν σε αυτό που έκαναν. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κυριότερο δώρο, το μεγαλύτερο δώρο που πήρα από αυτούς τους ανθρώπους. Το να μπορώ όσο μπορώ να είμαι αφοσιωμένος κάπου. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, δεν είναι όλοι οι μήνες οι ίδιοι, αλλά όσο γίνεται να υπάρχει μία αφοσίωση, τόσο το καλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό καλλιεργείται σε αυτή τη σχολή. Στα λάθη που ενδεχομένως γίνονται. Ναι. Και μπορεί να γίνουν αυτό που λες. Δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Ναι. Και στα λάθη που γίνονται επί σκηνής. Ναι. Μπορεί να γίνουν κάποια λάθη, διότι ακριβώς αυτό. Κάθε μέρα δεν είναι και η ίδια. Ναι. Κάτι μπορεί να πάει στραβά. Ναι. Δηλαδή, μια μέρα μπορεί λίγο έτσι να φύγει το χέρι και να φύγει το ποτήρι κάτω, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Έχεις πλέον εκπαιδευτεί να αντιδράς. Είχα ακούσει μια πολύ ωραία φράση που λέει ότι οι ηθοποιοί συνυπάρχουν επί σκηνής μόνο όταν γίνεται λάθος. Γιατί εκείνη τη στιγμή αναγκαστικά πρέπει να βρουν τρόπο να καλύψουν το λάθος. Δεν μου έχει τύχει καμιά χοντράδα, αλλά ναι, πρέπει να αγαπήσουμε τα λάθη. Η ερώτηση αυτή μου προήλθε στο μυαλό, γιατί έχω στο μυαλό μου την τελευταία παράσταση που σε είδα, το One for Sorrow. Που εντάξει, είναι ένα τραπέζι γεμάτο πράγματα, μετά εξελίσσεται την κατάσταση, μετά σου την πέφτουνε. Έσπασε ποτήρι εκείνη τη μέρα. Δεν θυμάμαι αν έσπασε. Νομίζω όχι, δεν έσπασε. Νομίζω δεν έσπασε ποτήρι. Δεν θυμάμαι, ναι. Και έτσι ξέρεις, μου ήρθε όλο αυτό το πράγμα και ειδικά στη διαδικασία που πλακώνεστε τέλος πάντων εκεί. Λέω, εύκολο είναι να φύγει λίγο το χέρι παρακάτω. Το ξύλο ποτέ δεν ήταν το ίδιο. Ναι. Όπως επίσης και το φευγιό στο τέλος ποτέ δεν ήταν το ίδιο. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα σταμπιλάρεις. Ναι, σε αυτό το σημείο θα γίνει αυτό, αλλά όπως εξελιχθεί θα το εκμεταλλευτείς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν πεις ότι θα πάω από εδώ μέχρι εδώ και αν κάνω ένα βήμα πιο μπροστά είναι λάθος, δεν γίνεται. Ναι, είναι. Καμιά φορά αυτή η χορογραφία της κίνησης μπορεί να φύγει κιόλας λίγο. Εννοείται, ναι. Έτσι δεν μπορεί να είναι πάντα το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς. Το μυστήριο. Μια που τώρα την καινούργια παράσταση στην οποία συμμετέχει το «Γυναίκα με τα μαύρα» είναι ένα έργο μυστηρίου. Γενικά εσένα σε ελκύουν ή σου αρέσουν περισσότερο έργα τέτοια, σαν αυτό τώρα που θα είσαι τώρα, έργα λίγο πιο μοντέρνα, όπως ήταν το «One for Sorrow». Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Αν μου αρέσει το κείμενο, θα αγαπήσω το έργο και την παράσταση. Και καλούμε κάθε φορά να αγαπήσω και το κείμενο και την παράσταση. Ναι, εντάξει, αυτό αναγκαστικά. Αν δεν σου αρέσει,
όσο και να το κάνεις, επειδή mm-hmm. είναι δουλειά, από αγκαρία, αν κάνεις κάτι, θα το κάνεις και καλά, έτσι δεν είναι. Εννοείται, ναι. Αυτό είναι. Όχι που λες, επαγγελματικά. Όχι που λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν έχεις πει ακόμα, έχω όχι. Έχω πει. Α, έχεις πει. Έχω πει, ναι. Έχω πει, μπορεί λόγω προγραμματισμού, μπορεί λόγω το ότι δεν έβγαινε, εννοώ, με βάση το χρονοδιάγραμμα και το πλάνο που είχα για τη χρονιά. Έχω πει κάποια όχι. Mm. Ναι. Εντάξει. Έχεις προσδιορίσει στόχους, ας πούμε, τώρα πλέον που τα πράγματα κυλάνε το ένα πίσω από το άλλο, προσδιορίζεις στόχους ή το αφήνεις? Εννοείται ότι θέλω να κάνω πράγματα που πρωτίστως με γεμίζουν, mm. με πληρούν καλλιτεχνικά. Δηλαδή με πληρούν όσο περισσότερο γίνεται να σε πληρεί καλλιτεχνικά. Αυτός είναι ο στόχος. Στην πορεία θέλω να περνώ και καλά εκεί που βρίσκομαι. Και να ξέρω ότι θα υπάρχει ένα αλφα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα χωρίς να έχω τόσες πολλές αμφιβολίες για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα mm. που θα βγει στο τέλος. Πάντα έχεις αμφιβολίες γι' αυτό, αλλά αν εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου, τότε ξέρεις ότι θα είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος ρόλος που έχεις στο μυαλό σου που αν σου πούνε, ας πούμε, παράδειγμα αύριο, mm-hmm. Αντρέα, θέλω να έρθεις να κάνεις αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Θα πεις με τα χίλια ναι. Σίγουρα υπάρχουν ρόλοι που με εξιτάρουν mm. περισσότερο. Αλλά δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι αυτό το ρόλο θέλω συγκεκριμένα να κάνω. Mm. Έτυχε σε κάποιες παραστάσεις mm. που έχεις δει συναδέλφων σου mm-hmm. που να πεις, ας πούμε, θα ήθελα να το κάνω αυτό το ρόλο. Εννοείται ότι έχω ζηλέψει mm. ερμηνείες και ρόλους. Ναι. Και είναι μαγικό όταν συμβαίνει αυτό. Να παρασύρεσαι mm. από κάτι που βλέπεις. Ναι, πιστεύεις στην τύχη, στο χώρο το δικό σου, στο ταλέντο, στη δουλειά. Σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Είναι και θέμα τύχης. Δηλαδή. Είναι και θέμα τύχης. Είναι και θέμα τύχης. Ναι, γιατί αν δεν σου δοθεί η ευκαιρία να σε δουν mm. πέντε άνθρωποι, ναι, αλλά είναι και ευκαιρίες. Να δοθούν. Ευκαιρίες. Αν σου δοθεί η ευκαιρία να πας σε μια ακρόαση και να σε δουν, ναι. τότε ναι. Είναι και τύχη. Μάλιστα. Αλλά την κυνηγάς αυτά... την τύχη σου. Την κυνηγάω την τύχη μου, ναι. Την κυνηγάω την τύχη μου. Ναι, εννοώ με την έννοια αυτή, δηλαδή αυτό που λες προηγουμένως, ότι θα πας, ας πούμε, σε ακρόαση, θα πας εννοείται σε μια κλπ. Όλα αυτά. Εννοείται. Δεν κάθεσαι και περιμένεις. Όχι. Από αυτά περνάμε όλοι. Ναι, γιατί αυτό λέγαμε. Μια φορά έχει τύχει. Έχει τύχει. Μια που λέω τώρα για την τύχη. Έχει τύχει να μου πούν, έρχονται και με βρίσκουν. Ναι, έρχονται και σε βρίσκουν, αλλά πρέπει πρώτα να πας εσύ να τους βρεις. Γιατί αν δεν πας εσύ να τους βρεις, δεν θα έρθουν να σε βρουν αυτοί ποτέ. Ναι, είναι δεν θα ξέρουν την ύπαρξή σου, την παρουσία σου, δεν θα ξέρουν εσένα. Mm. Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο ανακάλυψες ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δηλαδή ότι ήταν μια ψευδαίσθηση όλο αυτό που ενδεχομένως να φανταζόσουν. Αναφορικά, στο χώρο, στο χώρο, επαγγελματικά. Όχι. 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 Τα πράγματα είναι όπως τα περίμενες, δηλαδή. Πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω, ναι. Ναι. Τι σου δίνει χαρά, τι σε κάνει χαρούμενο? Μια επιτυχημένη παράσταση, ναι. Με κάνει χαρούμενο. Την επιτυχία ή την αποτυχία μιας δουλειάς, πώς την αντιμετωπίζεις? Με τον ίδιο τρόπο ή διαφορετικά? Λοιπόν... Μαθαίνεις και από τα δύο. Mm. Το θέμα είναι πώς το αφήνεις να σε επηρεάζει. Αυτό. Ναι, αυτό. Το επιτυχία ή αποτυχία, το μετράς... Σίγουρα, σίγουρα, για να αποτύχει κάτι... έπαιξαν ρόλο πολλά πράγματα. Όπως και για τον να πετύχει κάτι έπαιξαν mm. ρόλο πολλά πράγματα. Συνήθως είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Mm. Είναι... Η προσωπική δουλειά, είναι
η συνεργασία είναι, είναι, πολλά, είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι και πώς αφήνεις να σε επηρεάσει και πώς να γίνεις καλύτερος μέσα από τις επιτυχίες και από τις αποτυχίες. Αλλά ας πούμε την αποτυχία εσύ πώς τη μετράς? Τη μετράς με το πόσοι θα έρθουν να δουν μια παράσταση? Όχι. 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 Πώς νιώθω εγώ μετά από κάθε παράσταση? Αν μετά από μια παράσταση νιώθω ότι ήρθε η κάθαρση, τότε είναι επιτυχία. Ναι. Εγώ, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου τώρα ένα παράδειγμα, την Γίδα, που θεωρώ ότι ήταν εκπληκτικές ερμηνείες και της Έρικας και του Ανδρέα, του Βασιλείου και εσύ. Του Βασίλη, ήτανε, του Βασιλάκη. Ναι, ήταν όλα... ήταν εκπληκτικό όλο αυτό το πράγμα και η έκρηξη των συναισθημάτων και όλο αυτό. Ωστόσο, ας πούμε, με το κριτήριο το εμπορικό, δεν ήταν μια πετυχημένη δουλειά, με την έννοια ότι τις τελευταίες μέρες, τέλος πάντων, δεν ήταν το θέατρο γεμάτο. Ναι, αλλά αυτό, ακριβώς αυτό να σου πω, ότι η επιτυχία τελικά δεν είναι μόνο το πώς θα έρθουν να δουν μια παράσταση. Ποτέ δεν επηρεάστηκα από τον, από τον παράγοντα κοινό ή κριτική. Είναι πώς νιώθω εγώ μετά από κάθε παράσταση. Ωστόσο, βεβαίως υπάρχει και μια δυσκολία. Το ίδιο πράγμα που υπάρχει και η δυσκολία, φαντάζομαι, και για έναν τραγουδιστή που πρέπει να τραγουδήσει σε ένα κέντρο που δεν έχει πολύ κόσμο και για έναν ηθοποιό του να δει, ας πούμε, το θέατρο όχι πολύ γεμάτο. Οι προβολή σε στραβώνουν και δεν μπορείς να δουλεύεις για ένα καθίσμα. Οπότε είσαι... ωραία, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και έτσι δεν, δεν έχεις εικόνα όχι. καμιά φορά. Πάρα πολύ ωραία. Ανδρέα μου, για πες μου τρεις αριθμούς από το 1 στο 35. Από το 1 ως το 35. Ναι, τρεις. 33, 11 και 22. 33, 11, 22. Λοιπόν, τους ίδιους αριθμούς. Να ξεκινήσω από το 11 και να πάω στο 22 και στο 33. Ναι. Υπάρχει κάποιος εν ζωή άνθρωπος που απεχθάνεσαι? Τώρα το απεχθάνεσαι είναι και λίγο βαρύ, βέβαια. Ναι, είναι αλλά... πολύ βαρύ. Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό κάποιος που να τον απεχθάνομαι. Ναι. Που να μην συμπαθώ πολύ, που αλλά που να απεχθάνομαι, ναι. όχι. Όχι. Υπάρχει κάποιο από τα πράγματά σου που θεωρείς θησαυρό? Το θεωρείς έτσι πολύτιμο? Προσωπικό αντικείμενο. Εδώ είναι για, σε αυτή την ερώτηση είναι για αντικείμενο. Ούτε εδώ έχεις κάτι. Το 33 για να δούμε αν θα μας απαντήσεις. Γιατί έχεις μετανιώσει περισσότερο? Γιατί έχω μετανιώσει περισσότερο? Ναι, για ποιο πράγμα ή γιατί πράγμα έχεις μετανιώσει περισσότερο? Θα μετάνιωνα περισσότερο εάν δεν έκανα την υποκριτική. Αλλά επειδή το έχω κάνει, φροντίζω να μην μετανιώνω για τίποτα. Για τίποτα. Έχεις χρησιμοποιήσει τρίκ της υποκριτικής στην καθημερινότητά σου? Όχι, αλλά τρίκ της καθημερινότητάς μου τα έχω χρησιμοποιήσει στην υποκριτική. Ανάποδα. Πάρα πολύ ωραία. Πέρσι, δεν θυμάμαι, τι είχαμε παίξει πέρσι που είχες έρθει? 3-6. 3-6. Φέτος θα παίξουμε καινούργιο παιχνίδι. Ναι. Αν το βρήκες, πες το. Αν το βρήκες, πες το. Ναι. Ωραία. Οπότε θα φέρουμε τώρα τον Κωνσταντίνο Ιάσονος για να παίξουμε με τον Ανδρέα Κουτσόφτα. Αν το βρήκες, πες το. Το αγαπημένο παιχνίδι της φετινής σεζόν.